Το κουδούνι θα χτυπήσει διαφορετικά αυτή τη χρονιά για δεκάδες παιδιά στις 12 Σεπτεμβρίου. Γίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πολύ μεγάλο βαθμό η εμβολιαστική κάλυψη και στους ενήλικες και αρκετά παιδιά έχουν εμβολιαστεί. Πρόκειται να έρθει και το καινούργιο εμβόλιο για τον κοροναϊό, οπότε καλό θα είναι, πιάνει και τις υπόλοιπες μεταλλάξεις, οπότε καλό θα είναι να γίνει και αυτό. Και βέβαια δεν πρέπει να σταματήσουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής, δηλαδή καλό πλύσιμο των χεριών, αν δεν αισθάνεται το παιδί καλά, να μένει στο σπίτι, να γίνεται και ένα self-test όταν υπάρχουν συμπτώματα. Και βέβαια, αν αυξηθούν τα κρούσματα με το άνοιγμα των σχολείων ή με τη μετάλλαξη κένταυρος που περιμένουμε, ασφαλώς θα επανεξεταστούν τα μέτρα. Εντελώς διαφορετικά, συγκριτικά τουλάχιστον με πέρυσι, αναμένεται να ξεκινήσει η νέα χρονιά στις 12 Σεπτεμβρίου. Καθώς τόσο τα εβδομαδιαία τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, όσο και η υποχρεωτική χρήση μάσκας καταργείται. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε, ρε παιδί μου, μια μάσκα να κάνει τέτοιο. Γιατί εξαπλώνεται ο κορονοϊός. Σίγουρα. Γιατί μπορεί να εξαπλωθεί τώρα με τα σχολεία, που θα είναι όλοι μαθητές μαζί, στο ίδιο, γιατί είναι μικρός ο χώρος σίγουρα. Κοιτάξτε, μετά από ένα σημείο πιστεύω ότι έπρεπε να αποχωρήσουν τα μέτρα, οι μάσκες. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Εντάξει, άμα ληφθούν τα σωστά μέτρα, δηλαδή να προσέχει ο κόσμος, να γίνονται rapid tests και τέτοια, εντάξει. Πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί εντάξει, με τη μάσκα είναι λίγο διαφορετικά και εμείς φοιτητές είμαστε. Δεν φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει εξάπλωση μέσα στη χρονιά? Ούτως ή άλλως υπήρξε εξάπλωση. Ούτως ή άλλως. Τα σχολεία μπαίνουν σε μια διαφορετική κανονικότητα. Όπως σε αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα παιδιά δεν θα χρειάζονται να φοράνε μάσκα, ενώ θα ισχύσουν 6 καινοτομίες και 15 μεταρρυθμίσεις. Τι λένε όμως οι γονείς για αυτές τις αλλαγές? Για τα παιδάκια. Νομίζω και τα παιδάκια δεν είναι επικίνδυνο, για τους μεγάλους είναι. Και η μάσκα δεν θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδάκια. Οι 6 καινοτομίες στα σχολεία είναι η επέκταση του ολοήμερου σχολείου, τα ψηφιακά εργαλεία στις σχολικές αίθουσες όπως και οι διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτική όμιλη, παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας και ενδοσχολικός συντονιστής. Αυτές οι ανακοινώσεις που θα γίνουν να είναι εφαρμοστές, να μην είναι ανακοινώσεις μόνο για τις εντυπώσεις και να μην μετατοπιστεί το πρόβλημα πάλι στην ατομική ευθύνη των γονιών και στο τσέπι των γονιών, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η ανησυχία των γονέων είναι μεγάλη για τυχόν έξαρση του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Η ατομική ευθύνη είναι το παν, όπως τονίζουν. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων ανησυχεί πως το μπαλάκι πέφτει και πάλι στους γονείς.